σε όλη τη χώρα έδειξαν κάτι το αυτονόητο. Οι σκληρές θυσίες του ελληνικού λαού, η απογοήτευση, οι χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων, ο πόνος και η δυστυχία οδήγησε την πλειοψηφία να ψηφίσει το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι αυτό το κόμμα να καταφέρει για το καλό της πατρίδας να αντιμετωπίσει τα κολοσσιαία προβλήματα από αύριο. Εύχομαι να μπορέσει να πετύχει μια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη, ώστε να ελαφρύνει τα βάρη από τον σκληρά δοκιμαζόμενο Έλληνα. Εύχομαι να καταφέρει να μειώσει το χρέος. Εύχομαι να καταφέρει αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Όλες οι ευχές είναι εύκολες. Η πράξη είναι δύσκολη. Θα έχει να αντιμετωπίσει η αυριανή κυβέρνηση ένα σκληρό γκρουπ Γερμανών και άλλων, οι οποίοι μπορεί να του πούνε nein. Και τότε τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε μετά. Πέραν όμως τούτου, πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και τακτικά θέματα. Και όπως λέγανε πολλοί, μπορεί τα οικονομικά προβλήματα να τα ξεπεράσει κάποιος. Να τα ξεπεράσει μια χώρα, να τα ξεπεράσει ένας λαός. Τα εθνικά θέματα, αν γίνουν λάθη, τότε τα λάθη αυτά δεν διορθώνονται. Και γι' αυτό πολύ προβληματίζομαι για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα. Όμως, κύριε Πιετζόγλου, θα ήμουν ευτυχής εάν δεν ήταν αυτοδύναμος και αν υπήρχε η συμμετοχή των Αλεξανδρίδων Ελλήνων στη νέα κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει ένα ανάχωμα σε ορισμένες πολύ υποχωρητικές θέσεις που έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα. Εύχομαι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με την Τουρκία, τα προβλήματα στην Κύπρο, τα οποία δυστυχώς οξύνονται, να μπορέσουν να κάνουν το τόλμα να ανακηρύξουμε επιτέλους την ΑΟΣ μας και να μην υπάρξει καμία υποχώρηση στο θέμα της Μακεδονίας. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτήν εδώ την Βουλή φαίνεται να υπάρχουν και κόμματα τα οποία κινούνται προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση με όσα πρεσβεύει το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον πολιτικά. Άρα ίσως και να έρχεται και μια, σύμφωνα και με όσα είπατε, ισορροπία δυνάμεων. Τι λέτε, αναφορικά και με τα εθνικά μας θέματα. Γι' αυτό ακριβώς είπα τη λέξη εύχομαι. Γι' αυτό ακριβώς είπα τη λέξη εύχομαι, διότι ανησυχώ. Ανησυχώ πάρα πολύ, διότι έχω ακούσει πολλές απόψεις οι οποίες είναι αντίθετες με τα ευρύτερα εθνικά μας συμφέροντα και ανησυχώ. Και γι' αυτό εύχομαι να μην πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να αναγκαστεί να κάνει μια κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει και κάποιος άλλος, ώστε να αμβληθούν αυτές οι ακραίες φωνές στα εθνικά μας θέματα. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψή σας αναφορικά με την στάση της χώρας μας απέναντι σε όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από εμάς ή επιτάσσει. Έχουμε υπογράψει γύρω από αυτό. Είστε ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου. Τι θα λέγατε από αυτή τη σκοπιά? Ακριβώς υπάρχει ένα πολύ δύσκολο αύριο. Διότι αύριο θα βρεθούμε όλοι ενώπιον της πραγματικότητας. Καλές οι προτάσεις, καλές οι απόψεις, καλά τα θεωρητικά σχήματα, αλλά δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Και προβληματίζομαι τι θα γίνει εάν βρούμε ένα τείχο μπροστά μας. Τότε τι θα γίνει, τότε είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα μπορέσει η νέα κυβέρνηση να κάνει μια απόλυτη κολοτούμπα και να δεχθεί ή θα αναγκαστεί σε λύσεις επικίνδυνες για τη χώρα? Αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Εύχομαι ολόψυχα
να βρεθεί μια λύση η οποία και να μας ελαφρύνει και να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της πατρίδας, παρά τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων, παρά τα δύσκολα μέτρα, παρά τις θυσίες τις οποίες έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Και ένα σχόλιο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου κάνετε αναφορικά με τα αποτελέσματα όπως ακριβώς αποτυπώνονται σε τοπικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Τελείτε σε γνώση. Δυστυχώς, όπως βλέπουμε τόσα χρόνια, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς, η πλειοψηφία του μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής μας δεν αντιμετωπίζει το θέμα των εκλογών με την έννοια της προσωπικής τους επιλογής, με την έννοια του συμφέροντος και του δικού τους και της περιοχής και της πατρίδας. Δυστυχώς έκανα κάποιες βόλτες και είδα ένα σωρό μουσουλμάνες να έχουν ένα χαρτί στο χέρι και να πάνε να ψηφίσουν με κάποιο ψηφοδέλτιο τους οποίους έχει δοθεί. Τι να πω. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όταν αύριο στην περιοχή θα υπάρχουν 4 ίσως μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των συμπολιτών μας αλλά τα συμφέροντα του τουρκικού, επεκτατικού, ισλαμικού, φονταμεντελιστικού